Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχουμε κοντά μας την κυρία Κατερίνα Μαυροειδή, μια εξαιρετική δικηγόρο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας τιμά με την παρουσία της σήμερα. Καλησπέρα, κύριε Μαυροειδή. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι εσείς είστε η νομική συμπαραστάτρια του πατέρα. Του πατέρα του Παναγιωτάκη. Του βρέφους των 15 μηνών. Και γνωρίζω, δεν ξέρω αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε εσείς ή όχι, ότι το Σαββατοκύριακο υπήρχε μια συνάντηση της Πόπης, της μητέρας του Παναγιωτάκη, με τον εντολέα σας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι τέτοιο. Από τις πληροφορίες που έχω, κύριε Κουσουλέ, δεν υπήρξε καμία συνάντηση. Δεν υπήρξε συνάντηση. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι η Πόπη έχει κάνει αρκετές προσπάθειες τηλεφωνικές να επικοινωνήσει με τον εντολέα μου και γνωρίζω ότι έχουν μιλήσει μία φορά μόνο. Ναι. Αλλά όχι, συνάντηση δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε συνάντηση. Ωραία, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί οι δικές μας πληροφορίες λέγανε ότι αναμενόταν να συναντηθούν. Μας λέτε εσείς λοιπόν. Τελικά ότι δεν έχουν συναντηθεί. Δεν έχουν συναντηθεί και φυσικά νομίζω ότι ο εντολέας σας, ο πατέρας του Παναγιώτη, έχει και εκείνο τη μεγάλη αγωνία για να δει το τι ακριβώς έχει συμβεί στο παιδί. Ακριβώς. Ακριβώς. Μέσα από το έγκυρο ρεπορτάζ σας αυτό βγαίνει και όντως είναι και η αλήθεια από την πλευρά του πατέρα με τον οποίο επικοινωνώ καθημερινά. Σήμερα λοιπόν, κυρία Μαυροειδή, θέλω να πω, το είπα και στην αρχή, αλλά ενδεχομένως να μην το ακούσατε, ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί κάποια στιγμή επιτέλους αυτή τη χώρα ξύπνησαν οι αρχές. Ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει και λαμβάνουν καταθέσεις. Κλήθηκε το Σάββατο και κατέθεσε ο Σπύρος Αποστολίδης. Σήμερα έχει κληθεί ο κύριος Δημητρόπουλος, ο οποίος αποκλειστικά βγήκε στις υποθέσεις την περασμένη Τετάρτη και είναι ο ουσιαστικός μάρτυρας. Είναι ο γιατρός. Ο γιατρός, και σε λίγη ώρα θα τον ακούσουμε τι λέει. Που είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Και είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος παρέλαβε τη σωρό. Ακριβώς. Του νεκρού Παναγιώτη. Εξέχουσα σημαντική μαρτυρία. Πολύ σημαντική. Η διοικήτρια, η κυρία Μπαχού, θα καταθέσει σήμερα, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον μετά τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά αυτό το γρανάζει και παίρνει μπροστά. Γελάει ο Θανάσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, Πέτρο, είναι η πραγματικότητα. Όχι που ξεκίνησε η διαδικασία. Γελάω γιατί. Τέλος πάντων. Ναι. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο ό,τι αφορά το ιατροδικαστικό σκέλος. Ότι εσείς δεν έχετε απάντηση από ότι έχει φύγει ο Παναγιώτης. Όχι, βέβαια, κύριε Κουσουλή. Αυτά περιμένουμε. Και ξέρετε γιατί δεν έχετε απάντηση, αγαπητή μου κυρία Μαυροειδή. Γιατί δεν έχουν ακόμα φύγει δεν τα έχουν δείγματα. Φύγει. Το έχω και εγώ. Ακριβώς. Έχω και εγώ την ίδια πληροφορία. Γιατί θα σας πω κάτι, κύριε Κουσουλή, από την μέρα που ανέλαβα εγώ την υπόθεση, δηλαδή ουσιαστικά μία εβδομάδα είναι τώρα. Κάνω και εγώ τις δικές μου ενέργειες προκειμένου να έχω μία. Πέρα από το έγκυρο ρεπορτάζ και πέρα από τις τηλεοπτικές. Από τις πληροφορίες που έχουμε από τη δημοσιότητα, αλλά και εγώ ως δικηγόρος που θα εκπροσωπήσω, δεν ξέρω αν θα εκπροσωπήσω, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε πώς θα είναι η έρευνα στην πορεία, πώς θα εξελιχθεί, αλλά που έχω αναλάβει την υπόθεση αυτή, πρέπει και εγώ να έχω κάποιες έγκυρες πληροφορίες όσο μπορώ για να έχω μια σχηματίσει μια εικόνα. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά η πληροφορία που υφίσταται αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχουν φύγει τα δείγματα ώστε να μεταφερθούν, να αποσταλούν στα εργαστήρια, είτε θα είναι Αθήνα, είτε θα είναι Πάτρα, είτε, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, τέλος πάντων, για να μπορέσουν. Για να γίνουν ιστολογικές εξετάσεις. Ακριβώς. Και αυτό δεν έχει γίνει γιατί δεν το έχει παραγγείλει ακόμα η εισαγγελία. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε. Πάμε πιο αργά και από τον Κάβουρα σε αυτή την υπόθεση. Το αισιόδοξο είναι στην παρούσα φάση όμως, ναι, ότι μετά από όλη αυτή την κινητοποίηση τη μαρτυρία, τη δημοσιότητα των μαρτύρων κτλ. Έχει ξεκινήσει άμεσα. Αλλά πρέπει να βγει ο Δημητρόπουλος στις υποθέσεις στο Όπεν για να τον καλέσει η αστυνομία να πάει να καταθέσει. Δηλαδή πρέπει να τον βρούμε εμείς τον μάρτυρα ή πρέπει οι αρχές να βρουν τον μάρτυρα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δηλαδή έχει χαθεί μπάλα σε αυτή την υπόθεση. Έχει χαθεί μπάλα και μου κάνει εντύπωση γιατί μετά το θάνατο του παιδιού η αστυνομική αρχή της περιοχής ξεκίνησε καμιά δικογραφία. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή η κλήθηκε ο πελάτης σας να πάει να καταθέσει? Όχι, δεν έχει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Δηλαδή. Είμαστε στην έναρξη. Είμαστε, είναι ο πατέρας του παιδιού. Έγινε τότε δικογραφία. Όχι. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μετά από τη λήψη 3-4 καταθέσεων υποβλήθηκε στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι ή όχι. Εγώ αυτή την πληροφορία. Και έτσι να είναι. Όφιλε και ο εισαγγελέας από εκεί πέρα να διατάξει να αποσταλούν τα δείγματα. Κύριε Κατερινόπουλε, την πληροφορία που έχω εγώ από τον εντολέα μου είναι ότι είχε δώσει αρχικά μία κατάθεση την επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Παναγιωτάκη. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι ντροπή. Αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι ντροπή. Τα έχουμε δει και στην υπόθεση την άλλη, τη Πάτρα. Τα βλέπουμε τώρα στην υπόθεση τη Αμαλιάδα. Είναι ντροπή. Και η ντροπή πρέπει να του συμπεριλάβει όλου. Του εισαγγελεί, του αστυνομικού και του ιατροδικαστέ. Είναι ντροπή να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να υπάρχει αυτή η κολυσιεργία. Έχουν φύγει 5 βρέφοι και τώρα θυμήθηκαν να πάνε να καλέσουν του μάρτυρε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι αποκαλύψει δημοσιογραφικέ, θα του καλούσαν μετά υπόθεση από 10 χρόνια. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα καλούσαν μετά από 10 χρόνια. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατέ.